Ευχαριστώ πολύ. I will continue in Greek. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Εδώ και μήνες οι εργαζόμενοι σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση βιώνουν μια πραγματικά πολύ δεινή θέση, παρά τους καθησυχασμούς και από τα κυβερνητικά στελέχη, από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και από τις κεντρικές τράπεζες των χωρών τους, η οποία οφείλεται στις μεγάλες ανατιμήσεις τιμών, στον τεράστιο πληθωρισμό. Αυτά είναι αποτελέσματα της επεκτατικής πολιτικής που ακολουθήθηκε με στόχο να καταπολεμηθεί η αδυναμία κερδοφόρων επενδύσεων, η υπερσυσσόρευση κεφαλαίων σε ομίλους μονοπωλιακούς. Τέτοια είναι, κατά την άποψή μας, και το πράσινο New Deal και το Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα επιλέγεται αύξηση των επιτοκίων, υποτίθεται για να συγκρατηθεί ο πληθωρισμός. Αυτό οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια σε βάθεμα της εξαθλίωσης των εργαζομένων. Ανοίγει το δρόμο για νέα υπερχρέωση στους δανειολήπτες, στα δάνεια, σε νέα κόκκινα δάνεια. Οι δε εξελίξεις, κατά την άποψή μας, με τις χρεοκοπημένες αμερικανικές τράπεζες και την Credit Suisse, χτυπούν καμπανάκι για νέες ανακεφαλαιοποιήσεις που θα πληρωθούν από το υστέρημα των λαών. Αποδεικνύεται ότι είτε επεκτατική πολιτική ακολουθήθηκε, είτε περιοριστική, η αστική διαχείριση δεν μπορεί να λύσει τις αντιφάσεις που έχει το καπιταλιστικό σύστημα. Ούτε βέβαια μπορεί να εγγυηθεί τις ανάγκες και τα δικαιώματα των λαών. Εγώ λοιπόν θα ήθελα μια τοποθέτηση από την κυρία Λαγκάρντ για τα εξής ζητήματα. Υπάρχουν εργαζόμενοι που διαδηλώνουν σήμερα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση για πραγματική στήριξη στο εισόδημά τους. Για παράδειγμα, για συλλογικές συμβάσεις εργασίας παντού, αυξήσεις μισθών και συντάξεων στη βάση των σύγχρονων αναγκών, για κατάργηση του ΦΠΑ, του φόρου προστιθέμενης αξίας, στα είδη πλατείας λαϊκής κατανάλωσης, των ειδικών φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα για την ενέργεια. Περαιτέρω, ποια είναι η άποψή σας για το θέμα της απαγόρευσης των πληστηριασμών λαϊκής κατοικίας και περιουσίας, αλλά και για την προστασία των καταθέσεων των λαϊκών νοικοκυριών έναντι ενός πιθανού κουρέματος για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών?